Είχε την καλοσύνη να ανταποκριθεί στο αίτημά μας για να δούμε το θέμα αυτής της έκθεσης. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος είναι ο κύριος Γιώργος Χατζηγιαννάκης. Σας ευχαριστώ πολύ και σας καλωσορίζω. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καταρχάς, πείτε μας δύο λόγια για τη διεθνή διαφάνεια. Γιατί το ακούει κανείς, δεν είναι απαραίτητο ότι το γνωρίζουμε όλοι. Πολύ σωστά. Η Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε το 1996. Είμαστε το ελληνικό παράρτημα της διεθνούς διαφάνειας, μιας διεθνούς οργάνωσης με πάνω από 100 παρατήρηματα σε όλο τον κόσμο και που έχει έδρα το Βερολίνο. Mm-hmm. Το όραμα της διεθνούς διαφάνειας είναι ένας κόσμος απαλλαγμένος από τη διαφθορά. Άρα θα υπάρχετε στο διηνεκές, όπως καταλαβαίνω. Έτσι, πολύ σωστά. Είναι λίγο τοπικό, το γνωρίζω. Δεν θα μείνετε από δουλειά ποτέ. Ναι, στόχος μας λοιπόν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς και χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία, όπως την εφαρμογή νέων θεσμών. Η Διεθνή Διαφάνεια ήταν η πρώτη που μιλήσαν στην Ελλάδα για το whistleblowing και το lobbying, με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και με διάφορες έρευνες. Ναυαρχίδα μας είναι ο δείκτης αντίληψης της διαφθοράς, ο οποίος είναι ένας κορυφαίος παγκόσμιος δείκτης της διαφθοράς. Τα αγγλικά λέγεται corruption perception. Το perception θέλω να μας εξηγήσετε. Γιατί μιλάμε για αντίληψη διαφθοράς, επειδή δεν μπορούν να υπάρχουν καταγραφές εκ των πραγμάτων. Στο σκοτάδι γίνονται αυτές οι πράξεις, συνεπώς δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε. Θα πω όμως το εξής. Αφορά καταρχήν τη διαφθορά στον δημόσιο τομέα, δηλαδή τον χρηματισμό, την κακή χρήση δημοσίου χρήματος, την αποτελεσματικότητα στις διώξεις κατά τη διαφθορά, στην ομοθεσία, στη προστασία των δημοσιογράφων, των whistleblowers και των ερευνητών. Οι whistleblowers, να το εξηγήσουμε κύριε Χατζηγιαννάκη, είναι εκείνοι που μιλούν, είναι εκείνοι που γνωρίζουν μια υπόθεση και βγαίνουν και μιλούν και είναι άνθρωποι που βρίσκονται και σε κίνδυνο, παίρνουν αυξημένο ρίσκο για να το κάνουν αυτό συνήθως. Πολύ σωστά, κυρία Λιμπεράκη. Αυτή η έρευνα και αυτός ο δείκτης δεν αφορά την άποψη της κοινής γνώμης. Δεν είναι δηλαδή ένα ευρωβαρόμετρο. Αντιθέτως, παίρνουμε τις απόψεις ειδικών και της επιχειρηματικής κοινότητας. Συγκεκριμένα έχουμε τουλάχιστον 13 εξωτερικές πηγές, όπως η World Bank, το World Economic Forum, διάφορες συμβουλευτικές εταιρείες και εταιρείες ρίσκου και διάφορες δεξαμενές σκέψεις. Να πούμε εδώ ότι δεν μαζευτήκαμε, δεν το κάνει αυτό η Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος, το παράρτημά μας. Εμείς δεν εμπλεκόμαστε καθόλου. Αυτό γίνεται διεθνώς. Καλώς κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί πάντα ο άλλος ακούει, α, οργάνωση, α, μαζεύονται διάφοροι και λένε διάφορα. Εδώ μιλάμε για μια έκθεση που για την κατάρτισή της υπάρχει πίσω πολλή δουλειά. Και εν πάση περιπτώσει και μια παρουσία που παγκοσμίως θεωρείται σημείο αναφοράς σε αυτά τα θέματα. Πείτε μας, αν έχετε την καλοσύνη με δύο λόγια, τι βρήκατε για την Ελλάδα σε αυτήν την έκθεση. Ένα δευτερόλεπτο θα μου δώσετε να πω μόνο στο προηγούμενο ότι γίνονται συχνοί έλεγχοι όσον αφορά τα στατιστικά αποτελέσματα και τη μεθοδολογία μας, και έτσι ξέρουμε ότι είναι σωστός αυτός ο τρόπος που βγαίνει αυτός ο δείκτης. Τώρα, ας δούμε τι έγινε φέτος. Mm-hmm. Να πούμε εδώ για να οι ακροατές να γνωρίζουν ότι η βαθμολογία είναι από 0 έως 100. 0 είναι κακός βαθμός, 100 είναι το καλύτερο που μπορεί να συγκεντρώσει. 0 πολύ διαφθορά δηλαδή, 100 ακριβώς. Καθόλου διαφθορά. Ακριβώς. Μάλιστα. Η Ελλάδα φέτος έπεσε κάτω από τη βάση και έχει 49 βαθμούς. Mm. Όσο δηλαδή είχε και το 2021. Ουσιαστικά δηλαδή πέσαμε 3 βαθμούς, που πέρσι ήταν το top score μας και είχαμε 52 βαθμούς. Άρα και το καλύτερο που έχουμε φτάσει ποτέ είναι μια πολύ μέτρια κατάσταση. Σωστό αυτό που λέτε και έγινε αυτό πρόπερσι. Να πούμε ότι αντίστοιχες πτώσεις είχαμε και στο παρελθόν, και το 2018 και το 2016. Όσον αφορά την κατάταξή μας, η οποία βεβαίως είναι λιγότερο σημαντική, αλλά έχει και αυτή το ενδιαφέρον της, είμαστε από την 51η θέση που βρισκόμαστε, είμαστε στην 51η. Ακόμα πιο σχετικό, στις πόσες χώρες είναι... Πάνω από 100. Πάνω από 100. Ενδιαφέρον έχει να πούμε ότι στις χώρες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε η 24η. Μας ακολουθούν η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία. Θα ήθελα να σημειώσω εδώ πέρα ότι υπάρχει μια πτώση σε αυτό το δείκτη σε όλη τη Δυτική Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή έχει πέσει ο μέσος όρος δυστυχώς. Η Ελλάδα όμως και η Πολωνία είναι οι μόνες χώρες που βρίσκονται σε καθεστώς παρακολούθησης. Mm-hmm. Ήθελα βέβαια εδώ να τονίσω, από το 2012 που αυτός ο δείκτης μετριέται με την ίδια μεθοδολογία, η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα
Και από τους 36 βαθμούς που είχαμε, φτάσαμε στους 50-52 που είπαμε τώρα και από την 94η θέση στην 50η. Άρα γενικά προσπαθούμε, απλώς αρκούμε πολύ. Να ρωτήσω τώρα κάτι πρακτικά. Πού είναι τα προβλήματα τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα που μας κατατάσσουν σε, αυτό το, σε, αυτή, σε αυτές τις θέσεις. Το εξής, πολύ σωστά, ότι μεγάλο ρόλο σε αυτή την υπόθεση έπαιξε καταρχήν ότι πέσαμε σε κάποιους άλλους δείκτες, όπως καθώς έχουμε τη χειρότερη επίδοση στον παγκόσμιο δείκτη της ελευθερίας του τύπου, τη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε και απότομη πτώση στον δείκτη του κράτους δικαίου, μαζί με το Βέλγιο λέω εδώ πέρα, που αφορά τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα, την ασφάλεια κτλ. Στο πρώτο κομμάτι, κύριε Χατζηγιαννάκη, της ελευθερίας του τύπου, γιατί και κατά το παρελθόν έχουν έρθει τέτοιες εκθέσεις στη δημοσιότητα και έχουν κατακεραυνωθεί όσοι τις εκπώνησαν και από αρθρογράφους και από την κυβέρνηση. Αυτές οι εκθέσεις για την ελευθερία του τύπου διαμορφώνονται με βάση, για παράδειγμα, την υπόθεση της δολοφονίας του Καραϊβάζ και τη μη εξιχνίασή της, ή διαπιστώνονται από το τι γίνεται, πώς καλύπτονται ή δεν καλύπτονται τα γεγονότα και οι πολιτικές προεκτάσεις τους στα μέσα? Δεν είναι μόνο η δολοφονία αυτή που μόλις αναφέρατε. Επιπλέον υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να θυμωθεί ο τύπος, όπως για παράδειγμα τα διάφορα slaps, δηλαδή διάφορες αγωγές ποινικές ή αστικές, οι οποίες γίνονται εναντίον δημοσιογράφων και τους αναγκάζουν να σοπάσουν, γιατί τους δημιουργούν το φόβο ότι θα έχουν μια αγωγή αύριο πριν και δεν θέλουν να. Και έχει συζητηθεί πολύ το θέμα σε σχέση με τις υποκλοπές το τελευταίο διάστημα, και τώρα είχαμε μια εκδίκωση της αγωγής Δημητριάδης στους Reporters United. Πολύ ενδιαφέρον. Με βοηθάτε να έρθω σε αυτό. Σίγουρα η υπόθεση των υποκλοπών και η αντίδραση της κυβέρνησης σε αυτές έπαιξε έναν σημαντικό ρόλο, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για απειλές τα μέλη της ανεξάρτητης αρχής διασφάλισης του απορρίτου και των επικοινωνιών, αλλά και παρεμπόδιση μαρτύρων. Τέλος, δεν θα ήθελα να αναφέρω ότι παρόλο που βλέπουμε ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κάνει πράγματι έργο, ιδρύθηκε το 2019, εδώ και 1,5 χρόνο έχει μείνει χωρίς διοικητή. Έχει μείνει ακέφαλη. Επίσης, βλέπουμε και ότι παρετούνται διάφορα μέλη του ΔΣ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Τι λέμε τώρα εμείς? Εμείς λέμε στην κυβέρνηση και σε όλους τους stakeholders της πολιτικής και των θεσμών, ελάτε κοντά μας και ελάτε να προστατήσουμε. Πρώτο, να προστατεύσουμε, θέλουμε να γίνουν βήματα στην προστασία των δημοσιογράφων. Και φυσικά δεν εννοώ να μπει ένας αστυνομικός δίπλα σε κάθε δημοσιογράφο, ενώ στο κλίμα που υπάρχει σε σχέση με το πώς ασκείτε τη δουλειά σας. Ζητάμε να ενισχυθούν οι νόμοι που αφορούν το lobbying αλλά και τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Και τέλος, ζητάμε να βοηθηθεί η ανεξαρτησία των διοικήσεων των ανεξαρτήτων αρχών. Σας ακούει κανείς? Ακούτε? Σας ακούει κανείς? Μας ακούνε. Μας ακούνε τώρα. Δεν αντιδρούν πάντα θετικά, αλλά υπάρχει διάλογο. Υπάρχει διάλογο. Λοιπόν. Κύριε Χατζηγιαννάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να προτρέψουμε τους ακροατές μας που το επιθυμούν να μπουν και να διαβάσουν και στο site σας. Είδα ότι υπάρχει αναρτημένη στο transparency.gr, στο δίκτυο αντίληψης διαφθοράς για το 2023. Τα ευρήματα αυτής της έκθεσης δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε βεβαίως σε μια σύντομη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.